Ο κορονοϊός έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούν οι επιχειρήσεις. Μερικές φορές όμως δεν μπορείς να μην δεχτείς την αξία της παλιάς καλής επιχειρηματικής δικτύωσης. Καλώς ήρθατε στο Business Planet. Αυτήν την εβδομάδα εστιάζουμε στη σημασία των επαφών και στο γεγονός ότι μερικές φορές αυτό που μετράει είναι αυτός που γνωρίζεις. Έχουμε έρθει στη Μαδρίτη για να δούμε πώς το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο βοηθά τις εταιρείες να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν, ακόμα και σε αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο. Η ισπανική εταιρεία Life Length είναι πρωτοπόρος στις κυταρικές εξετάσεις και στον υπολογισμό του τρόπου γέρανσης των ανθρώπων. Μετά την πανδημία έχει διαφοροποιήσει όμως το αντικείμενό της. Για να βοηθήσει στην υγειονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα της, η εταιρεία χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία της για να δημιουργήσει τεστ για το COVID-19. Στίβεν, τι είδους τεστ παρέχετε? Κάνουμε τους τρεις τύπους τεστ που είναι διαθέσιμοι σε όλον τον κόσμο σήμερα. Ο ένας είναι το τεστ PCR, που δείχνει αν κάποιος έχει τον ιό ή όχι, με δείγμα από τη μύτη ή τον φάριγγα. Και οι άλλοι δύο είναι τεστ αίματος. Ο ένας μετρά την παρουσία αντισωμάτων, αν υπάρχουν ή όχι. Αυτό είναι το λεγόμενο γρήγορο τεστ. Και υπάρχει και ένα πιο εξελιγμένο τεστ που ονομάζεται ELISA, που μετρά το επίπεδο των αντισωμάτων. Κάνουμε και τα τρία τεστ εδώ. Σύμφωνα με μια ανεξάρτητη μελέτη του Πανεπιστημίου του Yale, το γρήγορο τεστ αντισωμάτων της εταιρείας είναι το πιο αξιόπιστο στον κόσμο για το COVID-19. Για να φτιάξει το διαγνωστικό της κέντρο, η LifeLength απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων. Η εταιρεία είναι μέλος του από το 2014. Τι είδους πρακτική βοήθεια δεχτήκατε από το δίκτυο και πόσο σημαντική ήταν για εσάς? Η βοήθεια από το δίκτυο ήταν ζωτική σημασία. Μας βοήθησε αρχικά να εφοδιαστούμε με τα αναγκαία αντιδραστήρια και τα χημικά που ήταν πολύ δύσκολο και σπάνιο να βρούμε, φέρνοντάς μας σε επαφή με προμηθευτές με τους οποίους δεν συνεργαζόμασταν στο παρελθόν. Στην συνέχεια, μας βοήθησαν να έχουμε τις μονάδες αποθήκευσης που απαιτούν αυτά τα υλικά. Επίσης, στο να διαδοθεί το γεγονός ότι προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες δεν κάναμε στο παρελθόν, σε πιθανούς πελάτες, νοσοκομεία, κατοικίες και την κυβέρνηση. Ενεργό σε πάνω από 60 χώρες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο που στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 3.000 ντόπιοι ειδικοί από περισσότερες από 600 οργανώσεις που είναι μέλη του παρέχουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται παραδείγματος χάρη το πώς θα λάβουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα προστατεύσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία. Για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη LifeLength, το δίκτυο επέτρεψε στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα εργαστήριά του που βρίσκονται στο Πάρκο Επιστημών της Μαδρίτης. Κάρμεν βοηθά στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων εδώ στη Μαδρίτη. Είδαμε ένα μέρος της βοήθειας που προσφέρατε στη LifeLength. Αυτή είναι η πρακτική στήριξη που παρέχετε τώρα στις εταιρείες? Ακριβώς. Από το Πάρκο Επιστημών της Μαδρίτης προσφέρουμε εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες και υποδομές, όπως εξοπλισμένα εργαστήρια για καινοτόμες εταιρείες από το χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας. Πώς αλλιώς βοηθά ευρύτερα το δίκτυο της μικρές επιχειρήσης? Βοηθάμε βασικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν γρήγορα. Το δίκτυο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διαφορετικά πεδία, όπως πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, σε χρηματοδότηση και δάνεια. Διαχειρίζεται ένα πανίσχυρο εργαλείο που είναι μια βάση δεδομένων με επιχειρηματικές προσφορές και αιτήματα, έτσι ώστε οι εταιρείες να βρουν τους σωστούς διεθνείς εταίρους για να συνεργαστούν. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς η εταιρεία σας μπορεί να ωφεληθεί από το δίκτυο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.